και την οδήγηση. Η οδήγηση υποκούραση, ως γνωστόν, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα πρόκλησης ή εμπλοκή σε κάποιο τύχημα. Σε περίπτωση που ο οδηγός είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του για να μεταφερθεί κάπου, υπάρχουν ορισμένες συμβουλές που ο καθένας χρειάζεται να ακολουθήσει έτσι ώστε να μην θέσει σε κίνδυνο τόσο τη δική του ασφάλεια όσο και των άλλων. Ειδικότερα μάλιστα όταν το αυτοκίνητο είναι σύγχρονο, διαθέτει μεγάλα και άνετα καθίσματα, έτσι η άνεση που απολαμβάνει ο οδηγός μπορεί να μην είναι και τόσο ακίνδυνη. Ας σταθούμε όμως στους παράγοντες που ευνοούν την κούραση. Σημαντικός παράγοντας είναι η κατάχρηση του αλκοόλ. Ο οδηγός που έχει πει θα πρέπει να αποφύγει να χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο. Ειδικότερα δε στην περίπτωση όπου έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα ποτό, ο οδηγός θα νιώσει άμεσα τη χαλαρότητα που επιφέρει στον οργανισμό το αλκοόλ. Η λήψη ορισμένων φαρμάκων είναι επικίνδυνη. Φάρμακα όπως είναι τα ηρεμιστικά έχουν σαν αποτέλεσμα τα μειωμένα αντανακλαστικά του οδηγού. Η υπνηλία που αυτά επιφέρουν τα κάνουν ακατάλληλα για οδήγηση. Στοιχείο που άλλωστε τονίζεται από τους ιατρούς. Τώρα ας περάσουμε σε μερικές χρήσιμες συμβουλές για μείωση της κούρασης. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος θα πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδα λίγο πιο χαμηλά από το φυσιολογικό, προκειμένου να μην ευνοείται η υπνηλία. Η θέση οδήγησης είναι σημαντικό να είναι η σωστή. Μάλιστα ενδείκνεται και η τοποθέτηση της πλάτης του καθίσματος σε ελαφρώς πιο όρθια θέση από τη συνήθως. Αυτό δεν ευνοεί την άνεση του οδηγού, αλλά υπό τη συνθήκη της κούρασης έχει θετική επίδραση στην ασφάλειά του. Τα συχνά διαλύματα από την οδήγηση προκειμένου να γίνουν κάποιες ενέργειες, όπως ολιγόλεπτο περπάτημα, θεωρούνται απαραίτητα. Η μουσική στο αυτοκίνητο παίζει σημαντικό ρόλο στην εξάλληψη της υπνηλίας. Αυτό όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αν η μουσική είναι απαλή, τότε σίγουρα θα έχει το αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα. Την περίπτωση όπου κανένα από τα παραπάνω δεν φαίνεται να έχει σημαντικό αποτέλεσμα στην εξάλληψη της κούρασης, τότε και μόνο σαν λύση ανάγκης, ο οδηγός θα πρέπει να σταματήσει σε κάποιο ασφαλές μέρος και να κοιμηθεί για λίγο. Αυτό δεν πρέπει να γίνει συνήθεια σε καμία περίπτωση. Έως την επόμενη εβδομάδα που θα τα πούμε, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στη σωστή οδήγηση, γιατί δεν αξίζει να θρηνήσουμε άλλα θύματα στο βωμό της ασφάλτου.